Χαίρετε αγαπημένοι μου χριστιανοί, καλώς ορίσατε στο πρόγραμμά μας. God bless you. Welcome to our program. Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσει μην σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν της οφειλέτης ημών. Και μη εν έγκυση μας εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού. Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Άγιου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αγαπημένοι μου χριστιανοί, όλοι μας γνωρίζουμε την παραβολή του Φαρισαίου και του Τελώνου, του Τελώνου και του Φαρισαίου. Σήμερα να πούμε μερικές λεπτομέρειες και να καταλήξουμε σε ένα συμπέρασμα που πρέπει όλοι μας να το προσέξουμε πάρα πολύ. Ο Φαρισαίος ανέβαινε τα σκαλοπάτια του ναού του Σολομώντος και ήταν καλοντημένος και ανέβαινε με θάρρος, με υπερηφάνεια. Σταματούσε στα πλατήσκαλα και έκανε την προσευχή του και έστειλνε κρυφές ματιές γύρω να δει τον βλέπουν οι άλλοι άνθρωποι για να τον θαυμάζουν. Ο Τελώνης μπήκε από κάποια κρυφή σκάλα και πήγε στο τέλος του ναού και πίσω από μια κολόνα προσευχόταν και χτύπαγε τα στήθια του μετανοημένος και ζητούσε συγχώρηση από το Θεό. Ο Τελώνης προχώρησε αγέροχα στη μέση του ναού, στάθηκε μπροστά στο Θεό και με εγωισμό μεγαλύτερο από τον εαυτό του, που ξεπερνούσε, φάνταζε αυτός, και τον ίδιον το Θεό, και άρχισε να κομπορημονεί και να λέγει πόσο καλός ήταν και τι καλά έκανε. Και στο τέλος έφτασε στο σημείο να πει ότι δεν είμαι όπως οι άλλοι άνθρωποι, και δεικνύοντας με περιφρόνηση τον Τελώνη
είπε «Ή και ο σούτος ο τελώνης», ούτε όπως αυτός ο τελώνης. Ο άλλος όμως προσευχότανε ταπεινά. Και ο Χριστός βγάζει το συμπέρασμα και λέγει ότι δικαιωμένος κατέβηκε ο τελώνης, διότι είχε ταπείνωση, είχε επίγνωση των πραγμάτων και ζήτησε συγχώρεση. Και τιμωρήθηκε από τον Θεό ο Φαρισαίος. Γιατί? Διότι είπε ο Χριστός, στους ταπεινούς ο Θεός δίνει χάρη και στους υπερηφάνους και εγωιστές αντιτάσσεται, πηγαίνει εναντίον. Εμείς να σταματήσουμε λίγο σήμερα σε αυτή τη φράση που είπε ο Φαρισαίος για τον τελώνη, «Ή και ως ούτως ο τελώνης», ούτε σαν αυτόν τον τελώνη. Η μεγαλύτερη αμαρτία του ανθρώπου, ξέρετε ποια είναι? Η μεγαλύτερη αμαρτία είναι να πιστεύει ο άνθρωπος ότι αυτός είναι καλύτερος από όλους τους άλλους ή και καλύτερος από το κάθε άνθρωπο. Όταν ο άνθρωπος το πιστεύει αυτό, τότε είναι εγωιστής του χειρίστου είδους. Τότε είναι υπερήφανος, τότε είναι αδιόρθωτος, διότι ο εγωισμός του αυτός και η πίστη του αυτή ότι είναι καλύτερος από όλους τους άλλους ανθρώπους δεν τον αφήνουν να δει τον εαυτό του και να διορθώσει τον εαυτό του. Αυτό πρέπει ο καθένας από μας να το προσέξει. Διότι σας είπα ότι αυτό είναι η χειρότερη αμαρτία από όλες. Διότι δεν πρόκειται ποτέ να διορθωθούμε. Κοίταξε, Χριστιανέ μου, είσαι άνθρωπος. Γνωρίζεις τον εαυτό σου περισσότερο από τον καθένα. Και αν θέλεις να δεις ποιος είσαι, πρέπει να κάνεις δύο πράγματα. Να κοιτάξεις το Θεό και να δεις πόσο Άγιος είναι ο Θεός και πόσο αμαρτωλός είσαι εσύ. Ακόμη να κοιτάξεις ένα Άγιο και να κοιτάξεις τον προστάτη σου Άγιο. Να δεις την εικόνα του προστάτη Αγίου σου και να την καταλάβεις αυτή την εικόνα του προστάτη Αγίου σου σαν καθρέφτη. Και μέσα εκεί να καθρεφτιστείς και να δεις πρώτον πόσο καθαρός, πόσο Άγιος είναι ο Άγιος αυτός και πόσο λερωμένος και αμαρτωλός είσαι εσύ. Και να ξεκινήσεις από αυτό για να καθαρίσεις τον εαυτό σου. Όποιος πιστεύει ότι είναι ο καλύτερος από όλους τους άλλους, αυτός είναι ο πιο αμαρτωλός. Μας το είπε ο ίδιος ο Χριστός στη θαυμάσια αυτή παραβολή του τελώνου και του Φαρισαίου, όταν μας είπε ότι δικαιωμένος κατέβηκε από τον ναό ο τελώνης και όχι ο Φαρισαίος. Ας τα κρατήσουμε αυτά στην ψυχή μας και στην καρδιά μας και ας προσπαθήσουμε ο καθένας με ταπείνωση, με ειλικρίνεια, με λογική και με τιμιότητα να βλέπουμε τον εαυτό μας ποιος είναι και να προσπαθούμε πάντοτε να τον διορθώσουμε. Εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αμήν. Χριστέ μας, που είσαι ο καλύτερος παιδαγωγός και με τις παραβολές σου μας εδίδαξες με τον καλύτερο τρόπο και σήμερα μας εδίδαξες με την παραβολή του τελώνου και του Φαρισαίου. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σε παρακαλούμε όμως, Χριστέ μας, αξίωσέ μας ο καθένας μας να δει τον εαυτό του πραγματικά ποιος είναι και να μην νομίζει ότι είναι ο καλύτερος από όλους τους άλλους, ώστε να μπορεί να διορθωθεί και να κατεβεί από οπουδήποτε στέκεται δικαιωμένος από το Θεό για την ταπείνωσή του, την ειλικρινιά του, την τιμιότητά του. Σε ευχαριστούμε, διδάσκαλε Ιησού Χριστέ, για τις ωραίες σου διδασκαλίες. Ο μικρόν παρθενική, Αγία σας, στον
In the Orthodox Church, we enter the period of the Triodion. The period of the Triodion starts with the Sunday of the Publican and the Pharisee, and ends on Holy Saturday. It is called Triodion because in the odds that we read in the church, instead of nine, we have three every day. And at the same time, I would like to tell you that this period is one of the best periods in the ecclesiastical year. Today, we have the Sunday of the Publican and the Pharisee, and Christ, as the best teacher, taught us in parables wonderful things. Everybody knows the parable of the Publican and the Pharisee. The publican, a tax collector, who was considered a great sinner at the time, he went to the Temple of Solomon to pray. He entered without anybody noticing him, and he stood behind a column in the front of the temple, and he was praying and repenting and asking God to forgive him for his sins. On the other hand, the Pharisee, who thought that he was the best in the world, he was going up the stairs of the temple of Solomon, and every so often he would stop and pray, and he would look around to see if the people were looking at him and admiring him, for he presented himself as such a good person. When he climbed all the stairs and he went to the temple, he walked in briskly and stood in the middle of the temple, and he started talking to God. Instead of asking for his forgiveness and his blessings, he was telling God how good he was. And he went as far as to compare himself with all other people and say that I'm not like the rest of the people, and looking down at the tax collector, he says, I'm not like this tax collector. And Christ, at the end of the parable, said that the tax collector came out of the temple of Solomon forgiven by God and in the eyes of God as a good person. But the Pharisee came out of the temple despised by God, not loved by him. Of course, God loves everyone, even the sinner, and saying that he was not justified for what he said. And Christ said, God gives grace to those who are humble, and he goes against those who are egotistical. Now, let's stop in one phrase here. The phrase that the Pharisee said when he compared himself with the tax collector, the publican. He said, I'm not like him. And he said that he is not like the rest of the people. Do you know what is the greatest sin of all? The greatest sin of all is to believe that you are better than the rest of the people. The English people say it so nicely,
The greatest sin is to believe that I am holier than thou. Who are you to decide that? How do you know that? And when you think about yourself that way, and you think that you are better than anybody else, you cannot see how sinful you are, and you cannot correct yourself. And you go from bad to worse every time. But this is not what life should be. The life should be that I am who I am. I am at the place where I am now. But I want to do better for myself, to be a better person, to advance in holiness, in purity. If you believe that you are better than anybody, than everybody else, then you cannot do that. Therefore, I would ask each and every one of you today to look at yourself and look at God. How pure, how holy, how undefiled He is. And then look at yourself and make the comparison. If you don't want to do it with God, do it with a saint, especially your patron saint. Go in front of the icon of your patron saint and use it as a mirror and see there the saint, how holy, how humble, how pure he is. And look at yourself and you will see how stained you are and what an egotistical person you are, and try to correct yourself. The greatest sin is to believe that you are better than anybody else. Come down from this egotism and try to correct yourself. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit, Christ our Lord, with the parables you are teaching us in the best possible way, with this parable of the Publican and the Pharisee, you taught us how to be humble and how not to believe that we are better than everybody else. Help us to understand that we are human beings and we commit sins. And there is always room for improvement, for us to be holier, purer, and closer to you. Help us, Lord, to be closer to you. We thank you, Lord Jesus Christ. You are the best teacher, and you teach us things through your parables wonderfully. Επισκέφθηκα το Βανκούβερ και τη Βικτόρια και είχαμε πολλές εκδηλώσεις εκεί. I visited Vancouver and Victoria and we had many events there. Το Σάββατο είχαμε την πνευματική σύναξη των φιλοπτώχων αδελφοτήτων στον Ιερό Ναό Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης, Σούρι. Είχαμε θεία λειτουργία, είχαμε ομιλίες και ήταν πάρα πολύ όμορφα. Saturday, we had the retreat of the Philoptochos Societies of the Vancouver area in the Saints Constantine and Helen Church in Surrey with a divine liturgy and the program. Την Κυριακή το πρωί, την περασμένη Κυριακή το πρωί, είχαμε
τη Θεία Λειτουργία στον Ιερό Ναό του Αγίου Γεωργίου Βανκούβερ και στο τέλος της Θείας Λειτουργίας χειροθέτησα σε άρχοντα του Πατριαρχείου τον κύριο Ευάγγελο Πάπα, ο οποίος ήταν χρόνια πρόεδρος στην κοινότητα και προσέφερε πολλά άξιος. Last Sunday, I had the Divine Liturgy in the St. George's Church in Vancouver. At the end of the liturgy, I made Evangelos Papas an archon of the Ecumenical Patriarchate. He has served the community as president for many years, and he has offered a lot of things. Μετά τη Θεία Λειτουργία, έγινε δείπνο, γεύμα για τη Θεολογική μας Ακαδημία, το οποίο το ετοίμασαν όλες οι κοινότητες μαζί και οι φιλόπτωχες αδελφότητες και είχε πολύ καλή επιτυχία και ευχαριστώ όλους. After the Divine Liturgy, we had a dinner for our Theological Academy, which was prepared by the three communities of the Vancouver area and the Philoptical Society, and it had a great success. Το βράδυ της ίδιας ημέρας είχαμε τον Μέγα Εσπερινό των Τριών Ιεραρχών στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου Vancouver και τη γιορτή των ελληνικών γραμμάτων. The evening of the same day, we had the great Vesper service for the feast day of the three hierarchs and the celebration of the Greek letters. Πήγαμε όλοι μαζί στην Βικτόρια και είχαμε τον Μέγα Εσπερινό της Υπαπαντής και την Θεία Λειτουργία και ήρθαν πολύ ευλαβείς προσκυνητές και φυσικά όλοι οι ιερείς. We went to Victoria and we had the Vesper service and the Divine Liturgy of the Ipapandi, and many, many people came from the Vancouver area, Nanaimo, and the rest of the places there, and of course all the priests. Στο Vancouver έχει έλθει καινούργιος γενικός πρόξενος, ο κύριος Ιωάννου, τον οποίον εγνώρισα και είναι ένας θαυμάσιος άνθρωπος και τον καλωσορίζω και του εύχομαι όλα τα αγαθά σε εκείνον και στην οικογένειά του όσο θα μείνει μαζί μας στον Καναδά. Mr. Ioannou is the new Consul General of Greece in Vancouver. He came now, I met with him, I welcome him and I wish him on behalf of all the Greek Orthodox people in Canada, I wish him and his family all the best as long as they will be here with us in Canada. Την Τόροντο εσάν ύμνης τιμήσομεν και Ιησούν Χριστόν πάντες δόξα. Ευχαριστώ που παρακολουθήσατε το πρόγραμμά μας. Να είναι ο Θεός πάντα μαζί σας και την ερχομένη Κυριακή πάλι μαζί.
Thank you for watching our program. May God be with you, and next Sunday again together.